Μακάει, πάμε στην μακάει. πολιτική επικαιρότητα. Για να πάμε, για να δούμε, για να δούμε. Να αποδεχθούμε του καλεσμένου μα. Έχουμε μαζί μα τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα. για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε πολύ. Και τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Ελευθερόχλου. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και να, να ξεκινήσουμε από τα τη ακρίβεια, τα πρότεινα, κύριε Μαρκόπουλε, διότι χθε ο Πρωθυπουργό και στο διάλογο που είχε με την Πρόεδρο τη Δημοκρατία έδωσε έμφαση σε αυτό το θέμα και βλέπουμε επίση και πληροφορίε που υπάρχουν για μείωση του ΦΠΑ. Ότι συζητάτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, α, του μείωση του ΦΠΑ για τα γιώταχή και τι μοτοσυκλέτε, μιλώντα για τα ακτοπλοϊκά. Ε, ως περιόντους βουλευτής εδώ και αρκετό καιρό και εγώ μιλώ για την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τουλάχιστον σε ένα βαθμό. Οι τιμές συγκριτικά με πέρσι έχουν σταθεροποιηθεί, όμως μην γελιόμαστε, ο κόσμο δυσκολεύεται να πάει διακοπέ. Επομένω, είναι ένα πεδίο στο οποίο θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση, ώστε οι πολίτε μέσα στον επόμενο μήνα, που είναι ο κατεξοχήν τουριστικό μήνα και μήνα διακοπών, να διευκολυνθούν. Ε, αυτά θα εξειδικευτούν όμω, νομίζω ότι χθε υπήρξε ένα περίγραμμα με την παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλία, του κ. Στυλιανίδη. Σε κάθε περίπτωση όμω, κ. Ανδρίτσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο ένα ζήτημα το οποίο άπτεται των καθημερινών οικονομικών πολιτών. Είναι και ένα ζήτημα δημοκρατία βλέπουμε ότι οι σύγχρονες δυτικέ δημοκρατίες κλειδονίζονται λόγω αυτού του φαινομένου της ακρίβειας εδώ λοιπόν έχουμε κάποια πρώτα τα αποτελέσματα και καλό είναι να τα αναφέρουμε γιατί η μάχη είναι μάχη διαρκείας δηλαδή υπήρξε βάσει των μετρήσεων του ΙΕΛΚΑ μία αποκλιμάκωση συγκριτικά με πέρσι των τιμών 1,9% mm -hmm. φθάνει, όχι. όχι, χρειάζεται περισσότερο προφανώ πολύ περισσότερο όμως είναι μία πρώτη νίκη, ένα πρώτο ρήγμα σε αυτό που λέμε σκληρή ακρίβεια. Υπάρχει πρόθεση, όπως είπατε πολύ σωστά πριν από λίγο, να υπάρξει παρέμβαση στα ακτοπλοϊκά εστία. θα το δούμε πώ θα εξειδικευθεί. Υπάρχει. Πρέπει να φτάσουμε και μερικό που σε Αύγουστο για να πάρουμε κάποια μέτρα, το ξέραμε. Έχουμε τα εστία ήταν ακριβά, έχει φύγει ο πολλή κόσμο, άλλοι έχουν κλείσει. Δηλαδή, για κάποιον που έχουν κλείσει τα εστία τον Αύγουστο το να μειώσει το ΦΠΑ στο σταυρό. Καταρχά, το, το πώ θα γίνει, α το δούμε, είναι μια πρώτη ναι. τοποθέτηση δηλαδή, χθε δηλαδή, του Που Πώ αργήσατε, πώ τα ανακλαστικά σα ήταν από... αυτή... ναι, χαμηλά. Εγώ, θα... Εγώ Είμαι από εκείνου που θεωρούν ότι το δικαίωμα των καλοκαιρινών διακοπών για τον πολίτη είναι ένα κεκτημένο και πρέπει να το διατηρήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν είναι πολυτέλεια οι διακοπές. Για τον Έλληνα πολίτη. Επομένως οποιαδήποτε παρέμβαση είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη. Από εκεί και πέρα όμως δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση ανάλγητη η οποία δεν έχει κάνει τίποτα για την ακρίβεια. Και για τη Δημαία έχουν υπάρξει ε, παρεμβάσεις για τόνωση των ελέγχων και η Επιτροπή Ανταγωνισμού... Η οποία το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά έχασε πάρα πολύ χρόνο με την προηγούμενη ηγεσία τη. Έχει δυναμώσει με παρεμβάσει τη τη και χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση όμω, γιατί τα βλέπαμε και τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Που ουσιαστικά από τι θέσει οι οποίε περιγράφονται στο οργανόγραμμα τη αρχή αυτή, οι μισέ είναι καλυμμένε. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή, όταν καλείται να διεξάγει τόσου ελέγχου ένα τόσο ευρύ φάσμα, ξεκινώντα από τι χρεώσει των τραπεζών μέχρι τη λειτουργία γενικά των επιχειρήσεων και τη, τα περιθώρια, περιθώρια κερδοφορία κ.ο.κ., καταλαβαίνουμε ότι είναι ε, μία, μία αρχή στην αιχμή για ένα θέμα τη ακρίβεια που μα ταλαιπωρεί στην καθημερινότητα. Είμαι μία άποψη, μάλιστα εντελώ τυχαία σήμερα αρθρογραφώ για αυτό το, το θέμα. Είμαι μία άποψη ότι εμεί η πολιτική και τα κόμματα δεν πρέπει να μεταθέτουμε τις πολιτικές μας ευθύνες μόνο στις ανεξάρτητες αρχές. Η υποστελέχωση υπάρχει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γίνεται μια προσπάθεια ετών για να στελεχωθεί ο ευρύτερο δημόσιο τομέα. Δεν μπορεί όμω κάποια άτομα να τοποθετούνται, κάποιοι τεχνοκράτε στι ηγεσίε των ανεξάρτητων αρχών και διαρκώ να επικαλούνται την υποστελέχωση. Η προηγούμενη ηγεσία τη Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν κατώτερη των περιστάσεων, έχασε πέντε χρόνια. Είναι κάτι το οποίο εγώ το λέω εδώ και πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι γιατί έχει τοποθετηθεί μια νέα πρόεδρο η οποία δείχνει διάθεση ενεργοποίηση. Στο τέλο τέλο όμω κανένα τεχνοκράτη δεν κρίνεται. Κρίνονται οι πολιτικέ κρίνονται, οι κυβερνήσει κρίνονται, τα κόμματα για το τι κάνουν ή τι δεν κάνουν, αν θέλετε, για την ακρίβεια. Εδώ σκέφτεστε λοιπόν προφανώ χρειάζεται κύριε ενίσχυση. να ξαναδείτε το θέμα των εξάρτων αρχών. Δηλαδή, μια πρόταση στον κύριο Μητσουτάκη ήταν μια πιθανή κατάργηση ενός ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργία του. Ε, αγαπητέ Νίκο, γιατί έχουμε υπάρξει και συνάδελφοι, αυτό είναι μια προσωπική μου άποψη ω ένα πρώην δημοσιογράφος, <ελή>... ο οποίος έχω ασχοληθεί 25 χρόνια, <ελήθεια> με Λάχνια, τα θέματα ακρίβεια και επιχειρηματικότητας. Είναι μια άποψη η οποία λέει ότι στο τέλος τέλος κρίνονται τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν κρίνεται κανένα τεχνοκράτη. Αν ρωτήσουμε του πολίτε, τώρα το λέγαμε πριν στο διάλειμμα με τον Νικότον Ελευθερόγλου, <χω> αν ρωτήσουμε τώρα του πολίτε ποιο ήταν ο πρώην πρόεδρο τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, κανένα δεν τον γνωρίζει. Αν ρωτήσουμε όμω τα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία κρίνονται από του πολίτε και σωστά κρίνονται από του πολίτε, αυτά είναι τα οποία έχουν την ευθύνη. Είναι τα κόμματα, είναι ο Πρωθυπουργό, είναι οι Υπουργοί. Επομένω, το κράτο, κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη και με μια εμπειρία ετών στον χώρο τη ακρίβεια και του ρεπορτάζ αυτού, θεωρώ ότι θα πρέπει ένα μέρο των αρμοδιοτήτων για την ακρίβεια να το επομιστούν, να το πάρουμε πάνω μα για να κρυθούμε ει Και βέβαια, τι όποιε ανεξάρτητε αρχέ γύρω από την ακρίβεια και αυτά τα θέματα, Θέλετε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θέλετε τη ΡΑΕ, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε όσο γίνεται δυνατόν. Όμως η τελική πολιτική ευθύνη, το τελικό πολιτικό ταμείο αφορά τις κυβερνήσεις και αυτούς που κυβερνάνε. Άρα εμάς. Εμεί κρινόμαστε. Μάλιστα. Τώρα πάμε και στο θέμα που έχει να κάνει με το, με το ρεύμα, επειδή το αναφέρατε και, και εσεί για, για, για τα τιμολόγια. Διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχουν πληροφορίε για, για μια παρέμβαση στα τιμολόγια, έτσι ώστε να υπάρχει μια στήριξη διαρκεία για, για, για φθηνό ρεύμα. Διαβεβαίωσε και ο Έλληνα Πρωθυπουργό χθε, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο τη Δημοκρατία, την κυρία Σακελαροπούλου, ότι ο Έλληνα καταναλωτή δεν θα πρέπει να πληρώσει τι τρευλώσει στην αγορά ενέργεια. Και όλα αυτά μηνέ Αυγούστου. Περιμένουμε να δούμε τι πώ. Τα νέα τιμολόγια τώρα. Τα νέα τα νέα τιμολόγια. Θα τιμολόγια. και δεν είναι και ενθαρρυντικά τα στοιχεία τα οποία έρχονται από αυτό το κόμμα. Να δούμε τα πεπραγμένα μα, να μας κάνουμε ένα ταμείο. Ε, 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 εγώ συνηθίζω τη σεζόν να μην τις κλείνω λίγο πριν την πρωτοχρονιά. <laughs> <laughs> Νομίζω ότι το καλοκαίρι πάντα μαζεύουμε ένα ταμείο. Να πούμε κάποια πράγματα στον πολίτη. Η ΔΕΗ με την ηγεσία του Γιώργου του Στάση έχει βάλει πολύ μεγάλη πλάτη στο προηγούμενο διάστημα για την απορρόφηση των κραδασμών στην ενέργεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί ξέρετε, η κριτική είναι εύκολη. Υπήρξε προσπάθεια το τελευταίο διάστημα για την θωράκιση του πορτοφολιού του καταναλωτή. Όμω έχουμε ένα έκτακτο φαινόμενο. Είμαστε μια κυβέρνηση στην οποία έχουν τύχει πολλά. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Το οποίο κυρίω απαντάται στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Ευρώπη. Mm. Βλέπουμε ανατιμήσει σε όλε τι χώρε Τώρα, μην μπλέξουμε με τεχνικά ζητήματα. Η αντιπολίτευση πάντω λέει ότι στηρίζεται συμφέροντα, κύριε Μαρκόπουλε, και δεν ε, είσαστε με τη μεριά των πολιτών και των συμφερόντων του. Η αντιπολίτευση για μένα το μεγάλο τη πρόβλημα είναι ότι είναι ρηχή και αρπακολατζήδικη. Και βλέπουμε ότι αυτό φαίνεται και από την πολιτική τη απήχηση. Ποια αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση που διαγράφει έναν πολλάκι τη μία μέρα και την άλλη τον αποθεώνει, πρόκειται περί αστιότητας. Είναι, είναι μια αντιπολίτευση μία αντιπολίτευση και αν θέλετε κιόλα, είναι και ένα δημοκρατικό πρόβλημα στη χώρα μα το ότι δεν έχουμε σοβαρή αντιπολίτευση. Τώρα τι να σα πω, κάθε τρεις και λίγο fake news, φε, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δέστε τη στάση του μόνο. Σα πάω βέβαια σε άλλο θέμα, αλλά είναι και αυτό σημαντικό. Δέστε τη στάση του μόνο στην υπόθεση τη Κάσου. Το ένα ψέμα πίσω από το άλλο και μια λογική αντιπαραγωγική. Η οποία δεν εξυπηρετεί, αν θέλετε, και το εθνικό συμφέρον. Α, αναφορικά, Άρα, λέτε με το τι συνέβη με το Ιταλικό Ερευνητικό και αν δόθηκαν άδειε. Μα από την τώρα είναι, 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 δυνατόν, είναι δυνατόν να βλέπουμε μια αντιπολίτευση η οποία λειτουργεί ιστερικά και επί τη τι κάνει, ανακυκλώνει την όποια προπαγάνδα άλλων και τα αφήνω εδώ. Να. Δεν έχουμε δυστυχώ, δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση. Ναι, αλλά τα προβλήματα είναι συσσωρευτικά. Τα προβλήματα είναι σοβαρά, έτσι, η αντιπολίτευση έτσι, δεν είναι. Ε, τα προβλήματα και είναι σοβαρά. Οι πολίτε ναι. έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά. Δηλαδή δεν με είναι ζήτημα αντιπολίτευση, είναι θέμα κυβέρνηση ακριβώ γι' αυτό που λέει η Αθηνά. Δηλαδή ότι ταλαιπωρούνται οι πολίτε. Δηλαδή η κυβέρνηση δοκιμάζεται καθημερινά στα δίκιο. νοσοκομεία, δοκιμάζεται σε όλου του τομεί, στο, στο σούπερ μάρκετ, στο ράφι, στη λαϊκή, όπου εκεί ο πολίτη. Έχετε να τα βγάλει απόλυτο. βγάλει πέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι λοιπόν η μεγάλη μα αντιπολίτευση και αν θέλετε είναι και η πιο ύπουλη αντιπολίτευση. Τα καθημερινά προβλήματα. Είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για την ακρίβεια, για την ενέργεια, είτε πρόκειται για την αστυνόμευση. Εδώ λοιπόν εμεί. Οφείλουμε και η μάχη. Δεν θέλω να αδικήσω πέντε χρόνια. Γιατί κάποιοι λένε ερχόσαστε εδώ οι βουλευτέ Νέα Δημοκρατία ω σχολιαστέ. <κυκ> Όχι. Η μάχη έχει δοθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε όλα τα πεδία. Με ήτε αλλά και με νίκε. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση αμέτωχη. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Mm. Ναι. Από, από την άλλη πλευρά. Κύριε Μαργκόπουλο, χθε ο κ. Μισελτάκη έκανε ένα σχηματισμό μπορέτσι, των γραμματέων των Υπουργείων. Βλέπω πολλού γαλάζιου μετά την κρίνια που είχατε και μετά το αποτέλεσμα του 28%. Τι να περιμένουμε από αυτού. Δηλαδή, τι θα αλλάξει η λειτουργία του κράτου που έφυγε, λέω εγώ, κάποιο που ήταν πρώην Πασό και μπαίνει σήμερα ένα δεξιό πρώην υποψήφιο βουλευτή. Εντάξει. Πάντοτε κύριε Ελευθερόγλου, ω δημοσιογράφο, έχετε το ελεύθερο να κάνετε και την πολιτική υπέρβαση και το σχολιασμό. Και καλά κάνετε και έτσι πρέπει είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα όμω, να σα πω κάτι. Στο τέλο, η κυβέρνηση κρίνεται και η Νέα Δημοκρατία. Επομένω, το ότι μπήκαν. 28% πήρατε στι τελευταίε εκλογέ. Έχετε κρυθεί με έναν τρόπο. Μήπω αυτό είναι το καμπανάκι που δεν το... Νομίζω ότι το έχετε παρακολουθήσει. Και να το ξαναπώ, εγώ θεωρώ ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν κατώτερο των προσδοκιών μα. Άρα εμείς πρέπει να συνομιλήσουμε ξανά με τον κόσμο, να ξανακατεύουμε στο πεζοδρόμιο mm -hmm. και να δούμε κι εμείς ως κόμμα και ως μηχανισμός που μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Τώρα. Αν το μείγμα ήταν λιγότερο. Δώστε μα μία απάντηση, α πούμε, στο πρόβλημα τη ακρίβεια για τα σούπερ μάρκετ, για το ρεύμα. Μία απάντηση την οποία μπορούμε να περιμένουμε τι επόμενε εβδομάδε από την κυβέρνηση, ώστε πλέον να αντιμετωπίσουμε ένα... όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία συζητούμε το σύνορα με ένα παράδειγμα, με μία ιδέα, υπά... με μία πρόταση. Πολύ σωστή η παρατήρηση σα, η ερώτησή σα. Υπάρχει πιο λαϊκό μέτρο από το να φορολογούνται εταιρείε για να βοηθήσουν τον πολίτη. Επειδή κάποιοι Λίγο ξεχνιούνται σε αυτή τη χώρα να του θυμίσουμε ότι τέτοιου είδου παρέμβαση, λαϊκή παρέμβαση όπω έγινε και στο πετρέλαιο δεν έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια από καμία δίθεν φιλολαϊκή και αριστερή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία κάποιοι την αναφέρουν ω σκληρή, είναι ο φιλελεύθερη, η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη είναι που έρχεται να φορολογήσει το κεφάλαιο, να το πω έτσι και λίγο αριστερά, να, θυμη, να θυμηθούν κάποιοι και την φρασιολογία του. Ναι, τους. αλλά λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του ότι αυτό έγινε υποποίηση δικιά του. Είχε κάνει και μία ανάρτηση ο κ. Κασελάκη ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση δείξαμε τον δρόμο τον οποίο ακολουθεί τώρα η κυβέρνηση. Ο, 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 ο αναμονή γελάμε εδώ ο Πρωθυπουργό κ. Κασελάκη, καλό είναι να μην μικρομεγαλίζει, να αντιληφθεί το νέο του μέγεθο και να πάρει τα μηνύματα. Δεν ξέρω τώρα, αν... είναι νομίζω στη Μήκονο αυτέ τι μέρε, δεν ξέρω αν θα αναστοχαστεί εκεί πέρα, θα σκεφτεί από το Αματογιάννια το θέμα τη ακρίβεια, Όμω καλό είναι να μην μικρομεγαλίζει, να αντιληφθεί λοιπόν. το μέγεθό του και το να βέβαια. σοβαρευτεί όπου μπορεί. Α δει τι θα κάνει με τον κύριο Πολάκη που τη μία μέρα δίθεν τον διαγράφει και την άλλη τον αποθεώνει. Γι' αυτό μιλάω για έλλειμμα σοβαρή αντιπολίτευση. Είναι δημοκρατικό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Mm -hmm. Είναι Μάλιστα. πρόβλημα δημοκρατία το να έχουμε τόσο κακή ποιότητα αντιπολίτευση και έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίο δεν ξέρει τι του γίνεται. Πήρα Όχι το βασιζόμαστε και στι πολιτικέ του. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, ευχαριστούμε. σε λίγο. Μην ξεχαστεί.